Αλμυρό θα είναι φέτος το σαρακοστιανό τραπέζι για τους καταναλωτές που δεν μπορούν να ξεφύγουν από την ακρίβεια. Ο καλός καιρός έφερε αυθονία και συγκράτησε τιμών στα ψαρικά, όμως η λαγάνα και άλλα είδη όπως ο χαλβάς, η ταραμοσαλάτα και τα κατεψυγμένα ψαρικά παρουσιάζουν αυξήσεις από 10 έως 20%. Πιο πιστεύω ακριβά, άσχετο το με το καλάθι που λέμε. Αλλά εντάξει, λίγο απ' όλα τα πήραμε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης επισκέφτηκε το πρωί την κεντρική ψαραγορά που ξεκίνησε το δικό της καλάθι. Όσοι καταναλωτές επιλέξουν την κεντρική Βαρβάκιο ηχθιαγορά για τα ψώνια του Σαρακοστιανά να κερδίσουν πολλά χρήματα σχέση με πέρσι, σημαντική μείωση μεσοσταθμικά περίπου 20%. Το καλάθι της ψαραγοράς, που θα διαρκέσει για όλη τη Σαρακοστή, περιλαμβάνει γαρίδα κόκκινη, γαρίδα γάμπαρη μικρή, καλαμάρι μικρό, θράψαλο μικρό, σουπιά και τσιπούρα έως μισό κιλό. Σε αυτό όμως δεν περιλαμβάνεται το χταπόδι. Φτιάξαμε το καλάθι της ηχθιαγοράς, το οποίο περιέχει 6 κωδικούς για τη Σαρακοστή, οι οποίοι θα αλλάζουν εβδομαδιαίως. Θα είναι ένα ευέλικτο καλάθι, θα λέγαμε. Είμαστε 12 ευρώ γαρίδα, 12 ευρώ μικρό καλαμαράκι. Είμαστε στα χταποδάκια στα 13 ευρώ. Οι τιμές είναι πολύ πιο φθηνότερες από πέρσι. Παρά τις προσπάθειες των ανθρώπων της κεντρικής ηχθιαγοράς να συγκρατηθούν οι τιμές, αρκετοί καταναλωτές δηλώνουν ότι θα κάνουν σαρακοστιανό τραπέζι με τα βασικά. Η τιμή της λαγάνας, που δεν βρίσκεται στο σαρακοστιανό καλάθι, κινείται κατά μέσο όρο στα 3,5 ευρώ, αυξημένη σε σχέση με πέρυσι, εξαιτίας της εκτείναξης των πρώτων υλών, αλλά και του υψηλού ενεργειακού κόστους. Η απλή λαγάνα θα κυμανθεί γύρω στα 3,40 και η σύνθετη γύρω στα 4,5 ευρώ. Πανηγυρίζει για το γεγονός ότι οθεί τους πολίτες να προσπαθούν να πάρουν ένα επίδομα για να επιβιώσουν σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες την ώρα που βλέπουμε ότι η ακρίβεια στα τρόφιμα μήνα με το μήνα θεριεύει. Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες πληρωμές από το Market Pass.